αγαπητέ Παναγιώτη Καρκατσούλη, η φοβία συμπράξεως με, το, με τον ιδιώτη εκ μέρους του δημοσίου. Καλημέρα σας, κύριε Καρκατσούλη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα. Η κυρία Δήμαρχος, ναι, αγαπητέ Παναγιώτη, προσέλαβε 55 ανθρώπους. Μάλιστα, τώρα το λύσαμε την καθαριότητα στον Διόνυσο. Εντάξει, αφού προσέλαβε 55, του χρόνου θα προσλάβει άλλους 55. Και επειδή θα έχει έλλειψη, θα προσλάβει μετά άλλους 55. Ο επόμενος Δήμαρχος. Έτσι, ναι. Δεν είναι, αυτό δεν είναι καινούριο. Είναι εντυπωσιακό μόνο πως εμείς εδώ στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, σε αυτή την άκρη, αρνούμαστε να καταλάβουμε κάτι που είναι γνωστό εδώ και έναν αιώνα. Ποιο είναι αυτό? Όταν μια γραφειοκρατία την αφήσεις, δεν την πειράξεις ρε παιδί μου, δεν της κάνεις τίποτα. Θα κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι θα σου ζητάει περαιτέρω πόρους και το άλλο θα σου ζητάει περαιτέρω προσωπικό. Αυτός είναι ο περίφημος νόμος του Πάρκινσον. Έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά τη δεκαετία του 50 αυτό που σας λέω. Είναι κανόνας αυτός, Άρη. Όταν την αφήσει στη γραφειοκρατία, κάνει αυτό το πράγμα. Είναι του φυσικού της. Είναι μια τάση που έχει προκειμένου να μπορεί να επιβιώνει. Τώρα, άμα τη βάλει στη γραφειοκρατία σε πελατειακό περιβάλλον, όπως είναι στην Ελλάδα, γίνεται αυτό που γίνεται. Θα κάνω μια ερώτηση και την κάνω και προς το ακροατήριο, αν θες, αν μου επιτρέπεις. Πόσες σελίδες καταλαμβάνει α4, α3 σελίδες οι τίτλοι του ελληνικού δημοσίου? Δηλαδή, πόσες δημόσιες υπηρεσίες έχουμε, ρε παιδί μου? Σε αυτό το απλό ερώτημα, εγώ λοιπόν παραπέμπω σε 160 σελίδες που καταλαμβάνει το Μητρό Φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου. Και μετά ελάτε να ξαναμιλήσουμε. Τι άλλο να πω? Ναι. Εάν δείτε. Εάν δεν μειωθεί. Εάν δείτε, πείτε το για να πέσει το Παναγιώτη. Ναι. Εάν δείτε τι είναι αυτά που είναι εκεί μέσα, θα πείτε αποκλείεται. Δεν το πιστεύω, δεν είναι αλήθεια. Δεν μπορεί δηλαδή να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, και το λέω χρόνια αυτό σαν παράδειγμα, αλλά ισοταμιακουόντων, μία ομοσπονδία πολεμικών τεχνών σαν μποκούρες τσιδαόμπα. Όταν το πρώτο είδα, λέω με συγχωρείτε, μπορεί ο καθένας να αθλείται και να κάνει ό,τι του αρέσει. Πλην όμως ποιος θα πληρώσει? Και θυμάμαι εκείνα τα χρόνια τα κακά των μνημονίων που έρχονταν κάτι αφελείς Φιλανδοί, Σουηδοί εδώ κτλ. Και λέγαμε καλά κάντε όσες ομοσπονδίες θέλετε, αλλά να τις πληρώνουν αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται. Εγώ που δεν ενδιαφέρομαι για το σάμπο κούρες τσιδαόμπα, γιατί πληρώνω? Του λέω αυτό με την έννοια ότι τώρα στοχοποιώ ένα συγκεκριμένο πράγμα, έτσι. Όχι, δεν στοχοποιείτε, όχι, λέμε ότι πες ότι να κάνουμε ένα σύλλογο για το τάδερ, παιδί μου, εντάξει, οκ. Μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε. Πλήρωσέ το και κάτω. Πλήρωσέ το, βαζευτείτε όσοι ενδιαφέρεστε. Εγώ δεν σχολιάζω ούτε το κρίκετ, ούτε το ένα, ούτε το άλλο που έχουμε τέτοια πράγματα. Αλλά σχολιάζω το εξής, ότι αυτή η δομή που βλέπετε, αυτό το κράτος που βλέπετε που μετά. Αυτό πες το ξανά. Πάμε από την αρχή, σε παρακαλώ. Αυτή η δομή, δηλαδή το κράτος που στήσαμε τα αυτά τα 50 χρόνια, αυτή η δομή σάπισε πια. Σάπισε ή δεν σάπισε, Παναγιώτη, σε παρακαλώ. Ναι, και διονύζεται όμως, Άρη. Ναι. Διονύζεται. Ναι. Ό,τι και να μου λέτε ότι σάπισε, ξεσάπισε, εγώ αυτό που βλέπω. Και τη διονύζει και η παρούσα κυβέρνηση. Κάτσε, μισό. Με την παρούσα κυβέρνηση διονύζεται. Όχι και με την παρούσα. Δεν έχει χρώμα. Δεν έχει χρώμα. Ο πελατειασμός είναι εθνική υπόθεση, Άρη. Είναι εθνικό σπορ. Ασκούνται όλοι σε αυτό. Θα έρθει πάνω σε αυτό που υπάρχει και θα φτιάξει κάτι επιπλέον. Και κάτι επιπλέον. Και κάτι επιπλέον. Και έτσι φτάνει σε μια εξωφρενική κατάσταση, η οποία είναι αδύνατο να συντονιστεί. Προσέξτε, προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης να συντονίσει. Δημιουργείται αυτό το λεγόμενο Μαξίμου. Τι είναι αυτό, η προεδρία της κυβέρνησης? Μια δομή είναι. Ναι, αυτή η δομή, άμα τη δείτε στην εξέλιξή της, είναι τόσο μεγάλη που πλέον είναι μια μικρή κυβέρνηση. Όταν αυτό πιστοποιεί αυτό που σας είπα πριν. Αν δεν κάνεις αλλαγές, αν δεν κάνεις μεταρρυθμίσεις στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, τότε όλα είναι μάταια. Θα βρίσκεσαι μπροστά σε ένα φαινόμενο συνεχούς διόγκωσης. Η Ελλάδα είχε τα ίδια ποιοτικά προβλήματα στην οργάνωση και λειτουργία της όταν είχε 1.200.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το ίδιο πρόβλημα έχει και τώρα που είχε 700.000.
Το ίδιο. Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, το ίδιο. Ακριβώς. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αυτό παρατηρούμε. Αυτό παρατηρούμε. Ναι. Αυτό όμως θέλει. Πρόσεξε τώρα. Ψάχνω να πω ποια είναι η κεντρική ιδέα του κυρίου Πρωθυπουργού. Ποια είναι η ιδέα του για το. Τι θέλει να κάνει. Δεν το ξέρουμε ακόμη. Πρόσεξε τώρα. Τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ δεν θέλω να είμαι σοπαδοτικός σαν τους Βελοπουλαίους και τους λοιπούς που κουκουέδες και όλοι αυτοί. Τρέχουν όλη την ημέρα. Τρέχουν. Στο ίδιο πάνω σάπιο πράγμα. Αυτό είναι το κακό για ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, αν δεν αλλάξει στο επόμενο διάστημα για να δοκιμαστεί σε αυτά τα τρία χρόνια, αν δεν μπει στη σύγκρουσή του να βελτιώσει, να αλλάξει, όχι να βελτιώσει, να αλλάξει ριζικά αυτό που περιγράφεις, θα τρέχουν ολημερείς και ολονυχτείς και στο τέλος θα περνάει του Βελόπουλου που θα λέει ανίκανο κράτος και τέτοια. Ναι, ναι, και του Κουκουέ και ούτω καθεξής. Όλων αυτών. Γιατί πρόσεξε τώρα, το έλεγε το πρωί ο Γεωργιάδης. Πήγε στον Παπα-Νικολάου και εξήγηλε ένα πρόγραμμα στο οποίο το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη θα παράγει φάρμακα εκείνο αντί να γίνονται θεραπείες έξω. Δηλαδή θεραπεία 300.000 ευρώ για δύσκολα πράγματα, για δύσκολες ασθένειες, θα γίνονται στο νοσοκομείο με 40.000. Και είναι απ' έξω το Κουκουέ φωνάζει, πάρτε και άλλους εργαζόμενους. Καταλαβαίνεις, αυτοί είναι οι κρατιστές. Ναι, ναι. Αλλά δεν κάνει και τίποτα ο Μητσοτάκης να το ανατρέψει όλο αυτό, να πει ναι, συγκρούομαι με αυτό το κράτος. Θα συμφωνούσες σε μια τέτοια σύγκρουση. Θα κέρδιζε ή θα χάνε. Για πες μου, θα κέρδιζε ή θα χάνε. Κατά τη γνώμη μου, απολύτως θα κέρδιζε και θα κέρδιζε η πατρίδα. Εδώ είναι το θέμα. Θα κέρδιζε η Ελλάδα. Εάν δεις τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα που είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, θα δεις ότι υπήρχε μία κοινή συνθήκη για όλους αυτούς τους μεταρρυθμιστές. Ποια ήταν η κοινή συνθήκη? Ότι δεν υπολόγισαν το προσωπικό πολιτικό τους κόστος. Θυμήσου τι έγινε με τον Αναστάση Πεπονή. Θυμήσου με τον Αλέκο Παπαδόπουλο. Θυμήσου με τον Σταύρο Πέμπτη. Με συγχωρείς, Αναστάσης Πεπονής, ενός κόμματος το οποίο ο αρχηγός του, ο Ανδρέας δηλαδή, ο μέγας ηγέτης, εισήγαγε τον λαϊκισμό και τον πελατειασμό. Δηλαδή ενώ τον εκτόξευσε. Όχι, δεν τον εισήγαγε, τον εκτόξευσε. Έτσι δεν εισήγαγε τον λαϊκισμό. Εκτόξευσε τον πελατειασμό. Και ήρθε το ίδιο κόμμα και το προσπάθησε να το ανατρέψει αυτό. Από το ίδιο κόμμα βγήκε. Και βρίσκεται κάποιος και έχει το σθένος και λέει: εγώ θα κάνω αξιοκρατικές προσλήψεις. Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που εξαγγέλλεται η δημιουργία του ΑΣΕΠ και είναι 14 γενικοί διευθυντές οι οποίοι το ακούνε και δεν μπορούν να σταματήσουν να γελάνε. Και επειδή σέβονται τον υπουργό, ακούς πνιχτά γελάκια παντού. Δηλαδή, τι είπες τώρα? Θα χτυπήσει το ρουσφέτη. Έτσι μοιάζει και τώρα. Μοιάζει αδύνατον. Διότι αν κάποιος ανοίξει αυτό το χάρτη και το δει, θα πει τι μου λες τώρα, τι θες να κάνω εγώ? Όταν ο καθένας έχει μια δική του δομή, ξέρεις πως είναι φτιαγμένο το ελληνικό κράτος. Λέμε για τις περιφέρειες, για το Χαρδαλιά και όχι, τον Άγιο. Όχι, τώρα θα συνεχίσουμε. Τι να κάνουν αυτοί? Ναι, ναι. Θα κλείσουμε, αλλά θέλω όταν την επόμενη εβδομάδα που θα ανοίξει, που θα είσαι ξανά εδώ, να συζητήσουμε από τα 110 νοσοκομεία. Θέλω να αρχίσουμε. Από τα 109, σε παρακαλώ πολύ. Με τα καράζουν τα από τα 109, από τα 9. Ναι, και τα 270 κέντρα υγείας, Άρη, στην Αχαρνών, στην Πατησίων, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, δίπλα από όλο αυτό το σύμπλεγμα των νοσοκομείων, υπάρχει κέντρο υγείας. Εγώ δεν το σχολιάζω αν είναι χρήσιμο ή άχρηστο, έτσι. Λέω όμως ότι φαίνεται ότι είναι οι ανορθολογισμοί τόσο προφανείς που αυτή τη στιγμή με εμποδίζουν από το να μπορώ να πω ότι κοιτάξτε να δείτε, κάντε αυτό, γι' αυτό θα δείτε όλες τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών πέφτουν στο κενό. Καλημέρα σας, κύριε Καρκατσούλη. Καλημέρα. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Παναγιώτης Καρκατσούλης, ο οποίος χαιρείται της δημόσιας διοίκησης.